Βροχές έρχονται. Είπαμε να δούμε τι γίνεται και με τα ρέματα στην Αττική και αν τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα. Η εντολή για καθαρίσμα έχει δοθεί ήδη από το φθινόπωρο από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα που βρήκαμε. Δύο μήνες μετά το καμπανάκι του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και μία ανάσα πριν, τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα, ο Sky έκανε αυτοψία σε τρία κόκκινα σημεία της Αττικής και δείτε τι βρήκαμε. Μεγάλο ρέμα Ραφίνας τότε και τώρα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει από τότε εδώ στο μεγάλο ρέμα της Ραφίνας, μόλις ένα χιλιόμετρο από την εκβολή του ρέματος και βλέπουμε όχι μόνο πυκνή βλάστηση και καλά μια ύψους περίπου 5 μέτρων, αλλά και φερτά υλικά όπως κλαδιά αλλά και κορμί δέντρων. Με τους κατοίκους να ζουν με το φόβο, μήπως ξαναζήσουν στιγμές σαν και αυτή τον Μάρτιο του 2020, όταν το μεγάλο ρέμα φούσκωσε από τα νερά της βροχής, με αποτέλεσμα η γέφυρα να εξαφανιστεί. Η ίδια γέφυρα έχει εξαφανιστεί από την πυκνή βλάστηση. Αυτό το χώμα δεν θα φράξει παρακάτω. Θα φράξει. Φεβρουάριο του 2013 το μεγάλο ρέμα είχε πνίξει και πάλι την Ραφίνα, βουλιάζοντας τη λάσπη σπίτια και περιουσίες. Είναι στενό και όλα τα νερά φλακάρουν εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ έχει δύο γέφυρες, οι οποίες είναι πεσμένα τα σίδερα εδώ και 15 χρόνια. Η πρώτη εντύπωση όταν φτάνει κανείς εδώ είναι ότι δεν έχει καθαριστεί για αρκετό καιρό ή ότι έχει καθαριστεί μερικώς. Όπου πιάνει το μάτι σας, σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση, υπάρχει πυκνή βλάστηση. Καθώς κάναμε αυτοψία με την κάμερα του Sky, συναντήσαμε και μηχανήματα της περιφέρειας. Το μοναδικό σημείο που έχουν καθαρίσει είναι κοντά στην εκβολή του ρέματος. Όσον αφορά τώρα τον Κηφισό και συγκεκριμένα τη συμβολή του με το ρέμα της Χελιδονούς, τα ανυπέρβλητα εμπόδια όπως μπάζα και φερτά υλικά μπορεί να απομακρύνθηκαν, ωστόσο η ανησυχία παραμένει. Επόμενη στάση, το ρέμα του Χαλανδρίου. Παρεμβάσεις έχουν γίνει, όπως συνηθίζεται άλλωστε, από το κατάντι, δηλαδή από την εκβολή προς το ανάντι, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των υδάτων. Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε μόλις στην αρχή ενός δύσκολου, όπως προβλέπουν τουλάχιστον οι επιστήμονες, χειμώνα.